σχεδιασμό τη κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Όπως είπατε, σίγουρα φέρανε και προβλήματα οι καθυστερήσεις αυτές στην ελληνική οικονομία. Κοιτάξτε να δείτε, οι καθυστερήσεις προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε ποιοι ευθύνονται για τις καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε άλλωστε. Είναι πολύ σαφές το τι έγινε το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και δουλεύει ακόμα για να κλείσει αυτή η πολύ σημαντική εκκρεμότητα. Και βεβαίως για να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, εμείς αυτό το έχουμε πει εξ αρχής και νομίζω πλέον έχει καταστεί κοινός τόπος από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία, είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια συνολική συμφωνία. Δεν μπορούμε να πάμε πάλι σε λογικές του να κρύψουμε κάτω από το χαλί, αν θέλετε, προβλήματα ή να κρύψουμε κρεμότητες, τα οποία τελικά συσσωρεύονται και βλέπουμε ότι όταν βγαίνουν στην επιφάνεια βγαίνουν με έναν πολύ εκρηκτικό τρόπο. Όταν λέτε λοιπόν συνολικό πακέτο συμφωνίας, περιλαμβάνει βεβαίως τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί, τα αντίμετρα, θετικά μέτρα δηλαδή τα οποία για πρώτη φορά έχουμε σε ένα πακέτο συμφωνίας, μέτρα δηλαδή τα οποία θα έχουν τον χαρακτήρα της παροχής ελαφρύνσεων σε κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν πληγεί πολύ από την κρίση, αλλά και μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας το επόμενο διάστημα. Βεβαίως το ζήτημα του χρέους, που είναι κρίσιμο, κεφαλαιώδες, το δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι περιμένουμε σε αυτό? Περιμένουμε τον ακριβή καθορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων τα οποία θα ισχύσουν από το 2018 και μετά. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και από τη συμφωνία του Eurogroup από τον Μάιο ήδη του 2016. Δεν θα θέλαμε να το ξεπεράσουμε. Οι επιπτώσεις που είχε η ελληνική, σε ποιους τομείς είναι? Ένα παράδειγμα να καταλάβουμε, γιατί το είπατε στις δηλώσεις σας, οι επιπτώσεις της καθυστέρησης που είχαμε στο να συμφωνηθούν τα πράγματα. Κυρίως σε ποιο τομέα θα είναι φανερές? Κοιτάξτε, οι επιπτώσεις της καθυστέρησης, όπως είπα και πριν, προφανώς έχουν να κάνουν με το γενικότερο, αν θέλετε, οικονομικό κλίμα. Με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια συσσωρευμένη δυναμική στην ελληνική οικονομία, η οποία θεωρούμε ότι με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης θα μπορέσει να απελευθερωθεί και άρα να δώσει αυτήν την όθηση την οποία χρειαζόμαστε για το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ σαφείς ως προς αυτό. Βεβαίως οι καθυστερήσεις, αν θέλετε, επιτείνουν αυτή την αβεβαιότητα. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Να αναφέρω μόνο δύο στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά. Τα στοιχεία που προέκυψαν από το σύστημα Εργάνη για το πρώτο τρίμηνο του 2017 δείχνουν ότι για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια είχαμε ένα τόσο σημαντικό θετικό ισοζύγιο, αν θέλετε, στις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια θετική τάση ως προς τις Στην απασχόληση όμως. Είχαμε και αύξηση των ορομίσθιων όμως. Προφανώς η απασχόληση. Κύριε Χαρίτση. Θα απαντήσω. Προφανώς η απασχόληση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, στοιχείο του συνόλου της πορείας οικονομίας. Και για μας ειδικά το ζήτημα της αγοράς εργασίας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μην αφήσουμε όμως κάτι αναπάντητο. Θέτεται ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Το ζήτημα της δημιουργίας θέσεων επισφαλούς εργασίας, θέσεων ορομίσθιων. Αυτό βεβαίως έχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με το γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε μια σταδιακή, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω συνειδητή προσπάθεια διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της δεύτερης διαπραγμάτευσης, έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη, μια διαπραγμάτευση η οποία ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα, ακριβώς για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την επαναφορά, αν θέλετε, της Ελλάδας σε ένα καθεστώς ευρωπαϊκού και κεκτημένου προς εργασιακές σχέσεις. Ξέρετε, το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων έχει βεβαίως την κοινωνική του διάσταση. Έχει δηλαδή την διάσταση του ζητήματος που έχει να κάνει με την αποκατάσταση για τους εργαζόμενους ενός καθεστώτος σχετικής ασφάλειας στις εργασιακές τους σχέσεις. Έχει όμως να κάνει και με το ζήτημα της προοπτικής ελληνικής οικονομίας συνολικότερα. Δεν μπορούμε να μιλάμε, και εμείς τουλάχιστον δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσουμε για ανάπτυξη μόνο με ονομαστικούς όρους, εάν αυτό δεν μεταφράζεται σε σταθερές ποιοτικές θέσεις εργασίας, σε μια ουσιαστική μείωση της ανεργίας. Αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανάπτυξη, γι' αυτό άλλωστε και εμείς έχουμε επικρίνει, αν θέλετε, πολύ και στο παρελθόν το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο ακολουθήθηκε, το οποίο μας οδήγησε στα σημερινά διέξοδα. Να καταλάβουμε κάτι σε αυτό που λέτε. Επειδή και πριν από λίγο μιλήσατε για συσσωρευμένη δυναμική,
η οποία τώρα πια, ας πούμε, θα δώσει αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι αυτή. Και αν ο κόσμος την έχει βιώσει, αν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Όχι. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφή σε αυτό. Εγώ μιλώ και μιλώ βάσει στοιχείων για το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία δείχνει το τελευταίο διάστημα μια πολύ σημαντική ανθεκτικότητα, η οποία βεβαίως δεν προκύπτει, αν θέλετε, στον αυτόματο πιλότο. Έχει να κάνει και με την προσπάθεια η οποία γίνεται για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας. Για να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ζήτηση την οποία παρουσίασαν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία εμείς τρέχουμε το τελευταίο διάστημα, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι μια πάρα πολύ σαφής ένδειξη ότι υπάρχει, αν θέλετε, το δυναμικό το οποίο θέλει να επενδύσει στην ελληνική οικονομία και κυρίως στο μικρομεσαίο σκέλος της. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δυναμικό το οποίο ψάχνει τρόπους, ψάχνει διόδους για να μπορέσει να διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία. Το γεγονός, όπως σας είπα πριν, ότι έχουμε θετικό ισοζύγιο στις θέσεις εργασίας είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2017 έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός δείκτης. Υπάρχουν λοιπόν οι προϋποθέσεις. Εμείς δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση και στα δύο βασικά, αν θέλετε, πεδία, και στο πεδίο της χρηματοδότησης με τα εργαλεία τα οποία έχουμε θέσει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων, των μικρομεσαίων, των επιστημόνων, των επαγγελματιών, αλλά και με τις θεσμικές παρεμβάσεις που γίνονται. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω και αν έχω ένα λεπτό, να ανοίξω μια παρένθεση. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και στη χώρα μας η αρμόδια επίτροπος, κυρία Κρέτσου, Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, ναι, για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ξέρετε, πέρα από τα συγχαρητήρια, σημασία έχει ότι αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η δουλειά, η οποία έγινε το τελευταίο διάστημα, πιάνει τόπο. Έχει αποτέλεσμα, έχει αντίκρισμα στην ελληνική οικονομία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργείται πολλές φορές, αν μου επιτρέψετε να πω, και ένα κλίμα καταστροφολογίας, το οποίο δεν βασίζεται στα επίσημα στοιχεία. Κανείς από εμάς δεν προσπαθεί να εξοραίσει την πραγματικότητα. Τα πράγματα είναι δύσκολα, γι' αυτό και δουλεύουμε σοβαρά και με σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Το ένα, επιτρέψτε μου να πω, το ένα όμως κομμάτι, είπαμε, είναι το χρηματοδοτικό. Το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως, είναι το θεσμικό, οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες χρειάζονται έτσι ώστε να βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον. Και σε αυτό το πεδίο, το Υπουργείο Οικονομίας, το δικό μας, αλλά και συνολικά η κυβέρνηση, προχωράει σε μια σειρά από, θα μου επιτρέψετε να πω, σημαντικές τομές σε σχέση με το τι συνέβαινε το παρελθόν και να μιλήσω συγκεκριμένα. Οι δύο νόμοι που περάσαμε τον περασμένο Νοέμβριο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, οι οποίοι ήδη έχουν, αν θέλετε, αντιμετωπιστεί πολύ θετικά και από τους παραγωγικούς φορείς, απλοποιούν τις διαδικασίες, μειώνουν τους χρόνους και την γραφειοκρατία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και θεωρούμε ότι προστατεύουν και καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, μιας και περνάμε σε μια διαδικασία ελέγχου σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία ευνοεί το συνολικότερο οικονομικό περιβάλλον. Το νομοσχέδιο το οποίο αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή σε σχέση με τη θέσπιση του εξοδικαστικού μηχανισμού για την ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων είναι επίσης μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία θα διευκολύνει και τις ίδιες επιχειρήσεις να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και τις τράπεζες και συνολικά την οικονομία να λειτουργήσει σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες και στα δύο βασικά πεδία, προσπάθειες οι οποίες θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ευοδοθούν ακόμα περισσότερο. Κύριε Χαρίτση, είπατε και οι αριθμοί βεβαίως το αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τάση. Η τάση των ανθρώπων για να επενδύσουν, να δημιουργήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απορροφητικότητα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όπως είπατε, δείχνουν λοιπόν ότι ενισχύεται. Αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες αναφέρατε, αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι όμως έχει να κάνει με την φορολογία. Έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές. Εάν ένας νέος άνθρωπος σήμερα προσπαθήσει να στήσει μια μικρομεσαία τέτοια επιχείρηση, όπως την οποία λέτε, και έχει κάποια εργαλεία, όπως είναι αυτά τα χρηματοδοτικά από τα ΕΣΠΑ. Την επόμενη μέρα όμως της δημιουργίας, ή που λέτε κιόλας ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να αντιστήσει την επιχείρησή του, θα κληθεί να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει ούτε ένα ευρώ έσοδο από όλη αυτή την δραστηριότητά του και θα κληθεί να πληρώσει και μια πολύ υψηλή φορολογία. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο να του λέμε
πήγαινε, κάνε το πρώτο βήμα, αλλά μπορεί να κάνει και το δεύτερο βήμα, κύριε Χαρίτση. Σε αυτό το κομμάτι τι γίνεται. Και γι' αυτό και εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Χρειάζονται παρεμβάσεις σε όλα τα πεδία. Το ζήτημα της οικονομίας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σύνθετο και δεν μπορεί να επιληθεί, ειδικά για μια οικονομία όπως η ελληνική, η οποία έχει συσσωρεύσει μέσα στην κρίση όλα αυτά τα προβλήματα, δεν μπορεί να επιληθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζονται παρεμβάσεις σε όλα τα πεδία. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό ακριβώς και η ελληνική κυβέρνηση μπήκε και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη αξιολόγηση, προτάσσοντας και αντίμετρα τα οποία θα έχουν. Δεν θα έχουν υφεσιακό, αλλά θα έχουν ακριβώς ένα χαρακτήρα διευκόλυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό και μέρος αυτής της συμφωνίας έχει να κάνει και με τη μείωση φορολογικών συντελεστών. Μπορούμε να από εκεί και πέρα, κάποια έτσι, ας περιμένουμε λίγες μέρες, αλλά όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ως προς τον φόρο εισοδήματος, χαμηλού συντελεστές του φόρου εισοδήματος, αλλά και για τις, στον φορολογία για τις επιχειρήσεις, να υπάρξει μείωση των συντελεστών. Όμως θα πρέπει εδώ να είμαστε πάρα πολύ, νομίζω, πάρα πολύ σαφείς. Πρώτα απ' όλα, όλη αυτή η συζήτηση περί υπερφορολόγησης έχει εν μέρη βάση και έχει βεβαίως να κάνει με τις απαιτήσεις των δανειστών, οι οποίες έχουν μπει στη συμφωνία, αλλά από την άλλη νομίζω ότι αφήνει εκτός άλλες πολύ σημαντικές πτυχές της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι αυτές οι οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Χρειάζεται μια συνολική παρέμβαση στην οικονομία. Σαφέ. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της φορολόγησης, αλλά ακόμα και στο ζήτημα της φορολόγησης. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, η προσπάθεια η οποία γίνεται το τελευταίο διάστημα, και πάλι θέλω να μιλώ με συγκεκριμένα παραδείγματα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Τρέχει ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Στο νέο αναπτυξιακό νόμο, λοιπόν, πέραν όλων των άλλων ρυθμίσεων, οι οποίες τον διαφοροποιούν από αντίστοιχες αναποτελεσματικές, κατά τη γνώμη μας, προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, μία πολύ σημαντική ρύθμιση, η οποία έχει να κάνει με τις μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες και οι μεγάλες επενδύσεις, πέρα από την ενίσχυση των μικρομεσαίων εγχειρημάτων, είναι πολύ σημαντικές για την ελληνική οικονομία για το επόμενο διάστημα. Για πρώτη φορά, λοιπόν, θεσπίζεται ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επενδύσεις άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Αυτό δεν υπήρχε σε κανένα άλλο προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο. Γίνεται λοιπόν εκεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πλαισίου φορολογικού, το οποίο θα διευκολύνει τις επενδύσεις. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές και ήδη. Πόσο είπατε? 20 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μιλάμε για μεγάλες. Το είπα από μόνος. Μιλάω για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και στο ζήτημα των εισφορών. Γίνεται προσπάθεια από εμάς και στο κομμάτι της χρηματοδότησης. Για πρώτη φορά καλύπτουμε και από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα κάλυψης και μέρους των ασφαλιστικών εισφορών και των μισθών εργαζομένων από τα προγράμματα τα δικά μας. Και βεβαίως προχωράμε σε μια σειρά από ρυθμίσεις που ενισχύουν και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Σας υπενθυμίζω ότι μια πολύ σημαντική ρύθμιση, η οποία αποτελούσε, αν θέλετε, και πάγιο αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υλοποιείται τώρα, είναι το ζήτημα του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού. Λόγω της κατάστασης του τραπεζικού συστήματος, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είχαν τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ένταξή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτό πλέον καταργείται και μπορούν μέσω του καταπιστευτικού λογαριασμού από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων να λαμβάνουν την ενίσχυσή τους, την ενίσχυση από τα προγράμματα, χωρίς να χρειάζεται η εγγυητική επιστολή. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχει ενδιαφέρον να καταλάβει και ο κόσμος, όλοι συνειδητοποιούμε τη σημασία που έχει η απορροφητικότητα στα ΕΣΠΑ. Μπορείτε να πείτε τι κάνατε διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν και μπορέσατε και κλείσατε, ας πούμε, και τα προηγούμενα. Έτσι. Και λέτε ότι πάτε καλά και στα επόμενα προγράμματα. Δεν το λέμε εμείς, επιτρέψτε μου να σας πω, το λένε τα επίσημα στοιχεία. Ποια εγώ θέλω είναι να η διαφορετική αντιμετώπιση? Τι δεν κάνανε ή ήταν σκόπιμο αυτό το πράγμα? Να καταλάβει και ο κόσμος δηλαδή τι συμβαίνει με τα ΕΣΠΑ. Γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο βοηθάει χωρίς αμφιβολία την ελληνική οικονομία. Και βεβαίως την κατευθύνει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και ειδικά σε περίοδο κρίσης είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό από ότι είναι σε μια, αν θέλετε, κανονική οικονομική περίοδο για την ελληνική οικονομία. Ποια είναι η διαφορά που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, καθώς ώστε να αλλάξετε. Να μιλήσουμε για τις δύο διαφορετικές, αν θέλετε, περίοδους. Πρώτα απ' όλα, σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, η οποία έληξε
και τυπικά πλέον πριν από λίγες μέρες με την υποβολή της τελικής έκθεσης κλεισίματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί από τη μεριά μας έγινε μια συστηματική προσπάθεια από τις αρχές του 2015, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα διπλό πρόβλημα, το οποίο είναι και αντιφατικό, αν θέλετε, εν τη γενέση του. Δηλαδή το γεγονός ότι από τη μία είχαμε υπερβολικές υπερδεσμεύσεις, δηλαδή έργα τα οποία είχαν μπει στα προγράμματα χωρίς να υπάρχει κανένα σχεδιασμός για τη χρηματοδότησή τους. Οι υπερδεσμεύσεις αυτές έφταναν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώ για υπέρβαση δηλαδή του διαθέσιμου προϋπολογισμού των προγραμμάτων, για να το πω πιο απλά. Τα οποία έπρεπε να τα ολοκληρώσετε έτσι κι αλλιώς. Τα οποία ήταν ενταγμένα στα προγράμματα, θα έπρεπε κανονικά να ολοκληρωθούν βάσει του σχεδιασμού που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε λοιπόν είναι ότι εξυγειάναμε αυτά τα προγράμματα, απεντάξαμε πάρα πολλά από αυτά τα έργα τα οποία ήταν ανώριμα και τα οποία δεν θα ολοκληρώνονταν ποτέ. Και ξέρετε, το δεν θα ολοκληρώνονταν ποτέ έχει να κάνει με τη συμμετοχή των κοινοτικών πόρων σε αυτά. Αν δεν ολοκληρώνονταν από τους κοινοτικούς πόρους, θα έπρεπε αυτά τα 6 δισεκατομμύρια να τα πληρώσουμε από εθνικούς πόρους. Φαντάζεστε την επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό αν δεν προχωρούσαμε σε αυτή την εξυγίανση. Και το δεύτερο έχει να κάνει με προγράμματα τα οποία παρουσίαζαν πολύ χαμηλούς, το αντίστροφο πρόβλημα, πολύ χαμηλούς δείκτες απορροφητικότητας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν όρημα έργα τα οποία θα μπορούσαν να απορροφήσουν τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους. Εμείς τρέξαμε λοιπόν αυτά τα έργα. Όλη αυτή η προσπάθεια ως προς την κοινοτική συμμετοχή ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015. Γιατί λέτε μόνο ως προς αυτή, χρωστάμε εμείς? Όχι, όχι. Αυτό το λέω γιατί στη συνέχεια, στο 2016, ναι, συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια για την ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων με εθνική πλέον συμμετοχή, αλλά με πολύ μειωμένη εθνική συμμετοχή σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπονταν. Μάλιστα. Βάσει των υπερδεσμεύσεων στις οποίες αναφέρθηκα πριν. Αυτά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, στην οποία καταφέραμε η χώρα μας να είναι στην πρώτη θέση, λοιπόν, μετά από αυτή τη συστηματική προσπάθεια, στην πρώτη θέση απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται στη νέα προγραμματική περίοδο. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι... Μέχρι πότε είναι? Η προγραμματική περίοδος είναι μέχρι το 2020 τυπικά, βάσει του κανονισμού, αλλά επειδή ο κανονισμός προβλέπει, όπως έγινε και στην προηγούμενη, τον λεγόμενο κανόνα νήσιν 3 πλέον, θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2023. Έτσι, άρα μιλάμε για ένα χρονικό ορίζοντα πάρα πολύ σημαντικό, στον οποίο η αξιοποίηση αυτών των πόρων θα παίξει κρίσιμο ρόλο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Λοιπόν, στη νέα λοιπόν προγραμματική περίοδο θα μου επιτρέψετε να πω ότι πλέον τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολύ πιο σύνθετα σχέση με την προηγούμενη. Δεν έχει σημασία μόνο να απορροφήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Σημασία έχει πού θα πάνε αυτοί οι πόροι, ποιους θα ενισχύσουν, βάσει ποιων προγραμμάτων και ποια θα είναι η παραγόμενη προστιθέμενη αξία συνολικά για την οικονομία και για την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο στη νέα προγραμματική περίοδο. Κάτι βεβαίως το οποίο στην προηγούμενη, μιας και παραλάβαμε τα προγράμματα προς το τέλος τους, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε ήταν να απορροφήσουμε τους πόρους, και αυτό κάναμε. Πού θα πάνε λοιπόν αυτοί οι πόροι? Γιατί το λέω, κύριε Χαρίτση, και βάλετε το αυτό στην απάντησή σας, διότι αυτό που ξέρετε τι λέει. Μάλιστα. Εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ένα ακόμα. Μάλιστα. Απορρόφηση προγραμμάτων γιατί να επιδοτήσω την εργασία για 6, για 8 μήνες, για 12 μήνες. Όλα αυτά του φαντάζουν όμως του κόσμου του πολύ ότι είναι ίσως και μέτρα ασπιρίνες. Με την έννοια ότι προσπαθούμε να μπαλώσουμε λίγο τα πράγματα μέσα σε μια σκληρή λιτότητα και ότι δεν πέφτει χρήμα στην αγορά για να γίνουν νέες επενδύσεις, για να υπάρξει μια ανάπτυξη και για να μην υπάρξει μόνο μεγέθυνση, όπως λέτε εσείς οικονομολόγοι, αλλά να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη. Αυτή η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί, αν θέλετε, στον κόσμο είναι εν μέρει σωστή. Με την εξής έννοια. Πράγματι, αυτό το οποίο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, είναι νέες παραγωγικές επενδύσεις. Και με αυτή την έννοια, ο προσανατολισμός και των νέων προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο ακριβώς στοχεύει σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και προχωρήσαμε. Η πρώτη ενέργεια την οποία κάναμε για τα νέα προγράμματα ήταν να εκδοθούν προγράμματα, προσκλήσεις που απευθύνονται σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες και όχι αναπαραγωγή, αν θέλετε, φαινομένων του παρελθόντος που πήγαιναν τα χρήματα κυρίως σε δραστηριότητες που σχετίζονταν με τον τριτογενή τομέα και δεν, και όχι σε μια δεν είχαν πολιτική, να κάνουν. Κύριε, ναι, το θέμα ακριβώς δεν είναι να επιδοτούμε ακριβώς την ανεργία, το θέμα είναι να επιδοτούμε την εργασία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι καλό είναι να βλέπουμε και πώς προχωράει αυτή η διαδικασία. Τα αποτελέσματα που ήδη έχουμε στα χέρια μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος και αυτός χρηματοδοτείται κατά βάση από το ΕΣΠΑ, η στροφή την οποία κάναμε σε αυτόν για την ενίσχυση ακριβώς αυτού που συζητάμε τώρα, νέων παραγωγικών
επιχειρήσεων. Έχει πάρα πολύ θετικό αντίκρισμα. Να σας δώσω ένα στοιχείο μόνο. Το 65% των αιτήσεων που έχουν γίνει στο νέο αναπτυξιακό νόμο μέχρι σήμερα, στους πρώτους 5 μήνες, αν θέλετε, λειτουργίας του νέου νόμου, αφορά σε μονάδες μεταποίησης και βιομηχανίας, στο δευτερογενή τομέα λοιπόν, οι οποίες, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δημιουργούν και πιο σταθερές ποιοτικές θέσεις εργασίας σε σχέση με τις υπηρεσίες. Υπενθυμίζω ότι στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, κυρίως στους δύο τελευταίους, του 2004 και του 2011, το 75%, 3/4 δηλαδή, των επιδοτήσεων που δόθηκαν, πήγαν σε επενδύσεις οι οποίες δεν παρήγαγαν θέσεις εργασίας, κυρίως μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τριτογενή τομέα δηλαδή. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η κατεύθυνση προς την παραγωγή, προς την ενίσχυση σχημάτων, εγχειρημάτων, επιχειρήσεων, οι οποίες παράγουν θέσεις εργασίας, παράγουν τεχνογνωσία, δημιουργούν, αν θέλετε, προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να έχουμε τα νέα προγράμματα. Θεωρούμε ότι βασικός πυλώνας, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας δεν μπορεί να είναι άλλος από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Αναφέρθηκα πριν στην σημαντική αλλαγή την οποία κάνουμε σχέση με το παρελθόν, ότι επιδοτούμε και μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρο για την πρόσληψη νέων εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Επιδοτούμε για πρώτη φορά σε τόσο σημαντικό βαθμό τη σύνδεση της ερευνητικής δουλειάς με την πραγματική οικονομία, με την παραγωγή, με τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δουλειά η οποία γίνεται στα ερευνητικά ιδρύματα. Μάλιστα. Και να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας. Ένα σημαντικό πρόβλημα, αν θέλετε, και της περίοδου των λεγόμενων παχιών αγελάδων της ελληνικής οικονομίας ήταν το γεγονός ότι αντί να γίνουν τότε επενδύσεις σε νέα καινοτομικά προϊόντα, τα χρήματα σπαταλήθηκαν σε άλλους σκοπούς. Θεωρούμε ότι εκεί είναι το βασικό στίχημα για την ελληνική οικονομία. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πού βρισκόμαστε, τι κενό έρχεται να καλύψει, πού στοχεύεται σε αυτή τη συνεργασία και πώς πάει? Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, μία σχέση εμπιστοσύνης, η οποία βεβαίως εμπιστοσύνη πρέπει να αποδεικνύεται συνεχώς με την δουλειά η οποία γίνεται και από τις δύο πλευρές. Στόχος μας είναι ακριβώς τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας από το ΕΣΠΑ, από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να τους πολλαπλασιάσουμε, να τους μοχλεύσουμε, όπως λέμε στα οικονομικά, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία, γιατί βεβαίως η κρίση από επένδυση που υπήρξε στην ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό τι κάνουμε, δημιουργούμε νέα εργαλεία μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία πολλαπλασιάζουν τους διαθέσιμους πόρους. Για να μιλήσω συγκεκριμένα, το νέο εργαλείο, το νέο Ταμείο Συνεπενδύσεων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα και πάλι κατά προτεραιότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια από την πώληση μέρους πακέτου, μειοψηφικού πακέτου της μετοχικής του σύνθεσης, και να έρθει κάποιος επενδυτής είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό και να αγοράσει μέρος της μετοχικής σύνθεσης και να δώσει χρήματα στην επιχείρηση. Είναι ένα ταμείο το οποίο στήθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, με πολύ σημαντική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, 260 εκατομμύρια ευρώ, και τη συμμετοχή τρίτων. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βάζει σημαντικά κεφάλαια. Θα ξεπεράσουμε τα 500 εκατομμύρια ευρώ από αυτό το πρόγραμμα. Το νέο Ταμείο Υποδομών, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, για την οικονομική ανάταξη δεν αρκεί μόνο η ενίσχυση των επιχειρήσεων. Χρειάζονται και μια σειρά από υποδομές να αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα, οι οποίες δεν είχαν κατασκευαστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αναφέρομαι κυρίως σε περιφερειακές και τοπικές υποδομές. Για να αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υποδομές που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, με τον αγροτικό τομέα, αγροτικοί δρόμοι, δίκτυα άρδευσης, όπου πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και μας το λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, ότι δεν υπάρχουν υποδομές οι οποίες θα διευκολύνουν, θα ενισχύσουν την παραγωγή τους. Γίνεται λοιπόν μια σημαντική προσπάθεια με αυτό το νέο ταμείο ενίσχυσης τέτοιων έργων σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνουν μπροστά, ξεκινάνε αυτά τα πράγματα. Είναι προγραμματισμός που γενικώς θα γίνει? Αυτά, εγώ μιλώ για προγράμματα τα οποία έχουν ήδη συναφθεί οι σχετικές συμφωνίες, ήδη προχωρούν, ήδη έχουν δεσμευτεί τα χρήματα και προχωράει η υλοποίηση των σχετικών έργων. Και βεβαίως, και για να επανέλθω και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και να κλείσω με αυτό. Για να πάτε και στο Υπουργικό. Να πάμε και στο Υπουργικό. Πείτε ότι ήσασταν εδώ και αναπτύξατε.
χρησιμοποιήσω εσάς ως δικαιολογία. Μην ανησυχήσετε. Εντάξει. Και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, λοιπόν, το οποίο ακριβώς αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα ρευστότητας που πράγματι υπάρχει αυτή τη στιγμή για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, δίνει τη δυνατότητα με 400 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ να δοθούν εγγυήσεις και δάνεια σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πολύ ευνοϊκούς όρους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που έχουν ελληνικές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γρήγορα. Θεσσαλονίκη, Άννα Ομηρίδου. Τι γίνεται, έξω από το δρομέα. Να δούμε και εκεί. Και από εκεί φεύγουν. Πάμε να δούμε.